Είναι η ημεριθμό 548 από 21 δεκάτου τρέχοντος έτους. Ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χαράλαμπου Μαμουλάκη προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα θα επιβιεθούν διόδια και στα 32 χιλιόμετρα του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης μπροστά από την πόλη του Ηρακλείου. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Επιδομών και Μεταφορών κ. Γιώργος Καραγιάννης. Κύριε Μαμουλάκη, έχετε το λόγο. Επειδή βέβαια γενικό είναι αυτό που θα πω τώρα, έχουμε και νομοσχέδιο στη συνέχεια και μεγάλο. Παρακαλώ σε όλους τους συναδέλφους να τηρούν το χρόνο. Έχετε το λόγο, κύριε Μαμουλάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω στο μέτρο του δυνατού να είμαι σύντομος και συνοπτικός. Λοιπόν, κύριε Υφυπουργέ, όπως έχει καταστεί πλέον σαφές και από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στο τελευταίο διάστημα, ειδικά το τελευταίο έτος, το 2021, με κορονίδα την παρουσίαση στο Αρσενάλ Λιχανίων 29 Μαΐου του 2021, της παρουσίασης του δήθεν, κατά την άποψή μας, ενιαίου ΒΟΑΚ, δεδομένου τελικά επιδέχεται κατατμήσεως, έχουν προκύψει κάποια εύλογα ερωτήματα και μάλιστα αυτό που συγκεκριμενοποιώ στη σημερινή μου ερώτηση. Μελετήσαμε πολύ προσεκτικά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το κύριο άξονα του έργου, για το τμήμα ουσιαστικά Χανιά Ηράκλειο, όπου πάνω σε αυτό εδράζονται δύο μεγάλες ενότητες. Είναι το τμήμα Σούδα Τσιμπόπουλο και ο κόμβος Σαμαρίου μέχρι τα Λινοπεράματα, μέχρι μια περιοχή δηλαδή της πόλης του Ηρακλείου. Η μελέτη λοιπόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων εστιάζεται σε αυτά, τις δύο μεγάλες ζώνες που εκεί ουσιαστικά θα λάβουν χώρα και το κατασκευαστικό έργο. Γιατί? Διότι από το Ατσιπόπουλο μέχρι τον κόμβο Αμαρίου περνάει περιαστικά της πόλεως του Ρεθύμνου και αντιστοίχως από τα Λινοπεράματα και ανατολικά υπάρχει ένα ολοκληρωμένο, το τονίζω κύριε Πρόεδρε, ολοκληρωμένο κατασκευαστικό έργο προηγούμενων ετών, μάλιστα με δημόσιους πόρους και φυσικά μέσω ΕΣΠΑ, που ουσιαστικά περικλείει την πόλη του Ηρακλείου. Μια μεγάλη ζώνη 25 χιλιόμετρων. Από εκεί λοιπόν έχει προκύψει το εξής. Υπάρχει μια ασάφεια για ποιο λόγο οι κάτοικοι του νησιού και ειδικά οι πολίτες που κατοικούν στα αστικά κέντρα, τα τρία αστικά κέντρα, κυρίως Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, θα πρέπει να πληρώνουν διόδια για τη χρήση των τμήματων του ΒΟΑΚ που έχει ήδη κατασκευαστεί. Και δεν είναι μόνο αυτό, θα σας αποδείξω και στην δευτερολογία ότι υπάρχει ένα ζήτημα εγκλωβισμού των. Διότι αν δεν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο οδεύσεως, προσκλούει και σε κοινότικες οδηγίες. Αλλά μένω στο κομμάτι στην πρώτη μου, ερωτώντας σας κύριε Υπουργέ, ποια είναι η σκοπιμότητα, υπάρχει αυτή η ασάφεια και ειδικά για την περίπτωση της πόλης του Ηρακλείου, που το ανέφερα διεξοδικά, υπάρχει συνολικά έχουν επενδυθεί εδώ και 15 συναπτά έτη μεγάλα ποσά για την ασφάλεια και την πέριξη του Ηρακλείου. Βέβαια, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που είχα θέσει στον κύριο Καραμαλή, ακόμα αναπάντητο, που αφορά τις πύλες εισόδου της πόλης του Ηρακλείου. Επίσης, ένα κομβικό θέμα και ασφάλειας, αλλά και εύρυθμης λειτουργίας της πόλης Ηρακλείου, που ερίστον παρόντο να πούμε ότι είναι σε δευτερολογία. Και η τρίτη πόλη. Τώρα, καταλήγοντας την πρωτολογία και θέτοντας τα ερωτήματα, κύριε Υφυπουργέ, αυτό που τίθεται σαφές είναι το εξής, την πλευρά μας. Και θέλουμε μάλλον να τεθεί από εσάς σαφές. Προτίθεστε να εφαρμόσετε διόδια κατά τη χρήση του ΒΟΑΚ στα τμήματα μπροστά ειδικά από τα αστικά αυτά κέντρα που σας αναφέρω και ειδικά του Ηρακλείου, δεδομένης της κατασκευαστής σας ολοκληρωμένης εργασίας των 22 χιλιόμετρων. Δεύτερο ερώτημα. Με βάση το σημερινό σχεδιασμό του Υπουργείου σας, η χρήση του ΒΟΑΚ για τους οδηγούς που μετακινούνται, κομβικό αυτό, προς την ενδοχώρα, στον κάθετο άξονα, τι σενάριο λειτουργεί, πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μην επιφορτιστούν, δεδομένου ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το ΒΟΑΚ. Και ξέρετε, αυτή τη ιδιαιτερότητα που υπάρχει στην Οδοπία και το συγκοινωνιακό του Ηρακλείου, που υπάρχει ένας κλειός. Δεν μπορείς να φύγεις προς τον νότο, στους κάθετους άξονες, αν δεν περάσεις μέσα από το εύλογο τμήμα του ΒΟΑΚ. Και τρίτον, κατά την εκτίμηση του Υπουργείου σας, η επιβολή διοδίων μπροστά από την πόλη του Ηρακλείου είναι συμβατή, αν δεν υπάρχει alternative σενάριο, αν δεν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο όδευσης, για να μπορέσουν ειδικά να υπάρχουν εναλλακτικές οδικές διαδρομές χωρίς την καταβολή των διοδίων για αυτές όλες τις μετακινήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Προσπάθησε στο μέτωπο του δυνατού να είμαι σύντομος. Κύριε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Μαμουλάκη, κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Ξέρετε, κάθε φορά που μου δίνετε η δυνατότητα και η ευκαιρία να εκθέσω το έργο της κυβερνήσεώς μας στον τομέα των μεγάλων έργων υποδομών, αποδεικνύεται περίτρανα η ουσιώδης διαφορά μας ανάμεσα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Και δεν είναι, ξέρετε, αναγκαίο, ότι δεν θα έλεγα ότι είναι αναγκαίο να αποκαταστήσω την πραγματικότητα που συνήθως ακούω πολλές φορές να διαστρεβλώνεται, αλλά κυρίως ότι αναγκάζομαι να απαντήσουμε εδώ πέρα, και βέβαια αυτό προάγει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και το θέλουμε, αλλά η δουλειά μας είναι να μην καλύπτουμε τις παραλήψεις των προηγούμενων κυβερνήσεων και τις αστοχίες τους, αλλά κυρίως να προάγουμε το έργο που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Το ίδιο ακριβώς λοιπόν γίνεται και με το έργο του ΒΟΑΚ, όπου η κυβέρνησή σας, κύριε Μαμουλάκη, εξήγηλε μια πρόθεση. Ενώ η κυβέρνησή μας υλοποιεί ένα μεγάλο project. Και αυτό το αποδεικνύουμε βήμα-βήμα. Με ταχύς ρυθμούς ήδη μπαίνουμε στην τελική φάση. Είτε πρόκειται για το έργο της παραχώρησης, είτε για το έργο του ΣΔΙΤ, είτε για το δημόσιο έργο. Και επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να επαναλάβω κάποια βασικά βήματα του τι κάναμε όλο αυτό το διάστημα. Ενιοποιήσαμε λοιπόν το έργο από τον Κίσαμο ως τη Σιτία. Αναθέσαμε παραπάνω από 16 μελέτες. Εντάξαμε, και αυτό είναι το κρίσιμο, κύριε Μαμουλάκη, και θα πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι, τις παρακάψεις των μεγάλων πόλεων στο μεγάλο αυτό έργο. Οριστικοποιήσαμε το χρηματοδοτικό μας μοντέλο, και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί σε ένα σημείο της ερώτησής σας είδα για κάποιες χρηματοδοτικές δυνατότητες και θα επανέλθω σε αυτό το σημείο κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας μου. Αλλά πάνω απ' όλα, εξασφαλίσαμε πολύ περισσότερους πόρους και πλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ. Οι περιβαλλοντικοί όροι στο κομμάτι του ΣΔΙΤ εγκρίθηκαν και ξέρετε πολύ καλά ότι ως το τέλος του έτους θα υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές από τους διαγωνιζόμενους, ενώ γνωρίζετε νομίζω καλύτερα και από τον καθένα ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα δημοπρατηθεί και το δημόσιο έργο. Άρα, κύριε Μαμουλάκη, το 2022 θα ανοίξουν τα πρώτα εργοτάξια στο ΒΟΑΚ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία ξεπερνά κάθε μικροπολιτική σκοπιμότητα. Και θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας ότι τα μεγάλα έργα υποδομής, τα μεγάλα δημόσια έργα πρέπει να περάσουν έξω από το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και κάτι ακόμη. Για μένα ήταν πάρα πολύ θετικό, και σας το λέω κυρίως ως κριτικός σε εσάς, η θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αυτό δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δείχνει πώς αντιλαμβάνονται αυτό το έργο. Και αντιληφθήκαμε και τις παρατηρήσεις μας έστειλε το Περιφερειακό Συμβούλιο. Και όπου μπορούμε, θα αλλάξουμε πράγματα. Γιατί το καθήκον μας είναι να ακούμε τις τοπικές κοινωνίες, όπου είναι δυνατόν όμως, όπου είναι εφικτά, ώστε να μην τεινάξουμε το έργο στον αέρα. Και να πω και κάτι τελευταίο. Η επιμονή σας και το ενδιαφέρον σας, και πραγματικά σας συγχαίρω αυτό να κατατίθετε συνεχώς ερωτήσεις για το ΒΟΑΚ, να ξέρετε ως εκτιμά, αλλά δείχνει και κάτι άλλο. Ότι η κυβέρνηση προχωράει συνεχώς αυτό το μεγάλο έργο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κυρίως αντικείμενο της ερώτησής σας, γνωρίζετε ότι η παράκαμψη του αμυγός αστικού τμήματος της πόλης του Ηρακλείου δεν είναι 32 χιλιόμετρα. 32 χιλιόμετρα σχεδόν είναι το 25% του έργου της παραχώρησης. Άρα δεν πρέπει να μιλάμε για αυτό το κομμάτι. Και αυτές οι τακτικές νομίζω ότι παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Αυτό που θα θέλω όμως να γίνει ξεκάθαρο σε όλους τους κριτικούς είναι ότι η απόφαση που έχουμε λάβει είναι να εξετάσουμε δυνατότητα απαλλαγής υποχρέωσης πληρωμής διοδίων μπροστά από το αστικό τμήμα της πόλης του Ηρακλείου. Και αυτό έχει τη σημασία του, ώστε το έργο να συνεχιστεί. Και αυτό θα γίνει κατά τη β' φάση του διαγωνισμού, μετά ακριβώς από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Πάντα όμως φροντίζοντας να μην διαταράξουμε το χρηματοδοτικό μοντέλο και να μην επιβαρύνουμε τους Έλληνες φορολογούμενους. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι το έργο αυτό επιδοτείται. Τέλος, μία ακόμη παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Θέλω να γίνει ξεκάθαρο το εξής. Διόδια θα λειτουργήσουν στο ΒΟΑΚ μετά την κατασκευή του έργου. Και η δική μας μέρη να είναι αυτή. Μετά την κατασκευή του έργου θα λειτουργήσουν διόδια για όλους τους κατοίκους. Άλλωστε, από αυτό το βήμα σας έχουμε καταθέσει, και νομίζω ότι και εσείς πρέπει πλέον να το αναφέρετε στο δημόσιο λόγο, ότι και η δική σας πρόθεση ήταν για διόδια, για όλους τους κατοίκους και τους κριτικούς. Αυτό άλλωστε τα αποδεικνύουν και αυτά που έχει υπογράψει ο κύριος Σπίρτζης και αυτά που έλεγε η υπηρεσία το 2018. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ,
Κύριε Μαμουλάκη, συμπληρωματικά, γιατί έχει κελυφθεί ο χρόνος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να απαντήσω όμως, γιατί άκουσα κάποια πράγματα που νομίζω χρήζουν απάντηση. Δεν γύρισα στο παρελθόν, κύριε Καραγιάννη, κύριε Υφυπουργέ. Διότι αν γυρίσουμε, και νομίζω ότι δεν συμφέρει και την παράταξή σας να γυρίσουμε στο παρελθόν για το τι έχει συμβεί στο νησί. 40 χρόνια δομικής αβελτηρίας. Δεδομένο ήταν το νησί για το συνολικό πολιτικό σύστημα του παρελθόντος, εξού και η αβελτηρία και η ιστορική εκκρεμότητα, η μεγαλύτερη αρτηρία στη χώρα μας που δεν έχει κατασκευαστεί είναι ο ΒΟΑΚ. Και νομίζω σε αυτό φέρει μια ακέραια ευθύνη η Νέα Δημοκρατία και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τώρα, πράγματι, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ένας διαγωνισμός. Μάλιστα, ο κύριος Καραμαλής επί 2 χρόνια ηρωνεύεται μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα περί σκίτσων και μελετών. Και τελικά τι συνέβη? Εσείς οι ίδιοι ακολουθήσατε καθολικά τους διαγωνισμούς που από το 2018 η προηγούμενη κυβέρνηση, διεθνής ανοιχτή διαγωνισμή, ξεκίνησε και τώρα υλοποιείται. Άλλωστε, είναι ένα τόσο μεγάλο έργο, όπως και εσείς είπατε, που δεν χωράει χρώματα και κόμματα. Είναι κομβικής και πρωτευούσης σημασίας να προχωρήσει, να τροχοδρομηθεί και εν τέλει να κατασκευαστεί. Πάμε τώρα όμως στα ζητήματα που αφορούν, νομίζω, τα κέρια ζητήματα. Εδώ πέρα, 29ου, κύριε Καραγιάννη, μου έχετε απαντήσει σε μια ερώτηση και ναι, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι θα επιμείνω. Γιατί η υπομονή είναι μήτηρ επιτυχίας και οφείλω, εκπροσωπώντας και το νησί, να μπορέσω και με την ιδιότητα όμως πολιτικού μηχανικού να το ενισχύσω και να το παρακολουθώ εκ του σύνεγγυς, εις τρόπον ώστε να κατασκευαστεί όπως πρέπει και ορθά. Για το σημείο των διοδίων, σας έχω ξανεπισημάνει. Υπάρχουν κοινοτικές οδηγίες, υπάρχουν διρεκτίβες που θα μπορούσαμε κάλλιστα να αποφορτίσουμε ένα σχέλος των διοδίων, ειδικά για τους κατοίκους του νησιού. Γιατί? Διότι είναι μια νησιωτική περιοχή. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι έργα ΕΣΠΑ που έχουν κατασκευαστεί στην Κύπρο, στη Σικελία, στη Σαρδινία, την Κορσική, τη Μαγιόρκα, την Ιμπίθα, δεν είναι με επιβολή διοδίων. Δεν είναι τυχαίο. Όταν δεν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο, η νησιωτικότητα προστατεύεται πλήρως. Ιδιαίτερος δε σε αυτό το σημείο. Τώρα, πάμε λίγο στα κομμάτια που είναι τα σημαντικά, τα κέρια, που είναι το funding gap, το χρηματοδοτικό κενό που θεωρούμε και εμείς ότι υπάρχει. Μας είπατε λοιπόν ότι για το τμήμα Χανιά Ηράκλειο, που θα υλοποιηθεί με σύμβαση παραχώρησης κόστους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, 1,32, θα χρηματοδοτούν κατά 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και 600 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ υπάρχει όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, ένα εύλογο, μεγάλο χρηματοδοτικό κενό. Πιστεύετε ότι με τα διόδια ύψους 0,063 ευρώ ένα χιλιόμετρο θα καλυφθεί αυτό το χρηματοδοτικό κενό? Ξέρετε, είναι κομβική σημασία για να μπορέσει να υλοποιηθεί εν ολοκλήρω το έργο. Και από πού προκύπτει αυτή η βιωσιμότητα για τη χρηματοδότηση του έργου? Γιατί είναι, νομίζω, πάρα πολύ κρίσιμο. Τώρα, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο σας προσπάθησα να σας εξηγήσω. Είπατε ότι δεν υπάρχει τέτοιο τμήμα, ότι η πέρυξη του Ηρακλείου τα 25 χιλιόμετρα θα θεωρείται μεγάλο, σχηνοτενές ανάπτυγμα. Ξανατονίζω. Ένα ολοκληρωμένο έργο, το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή κατασκευασμένο από τα λινοπεράματα μέχρι και τις Γούρνες, είναι μια ζώνη 32 χιλιομέτρων που έχει κατασκευαστεί ο Τάπητας, τα διαχωριστικά στη Θέα, οι επενδύσεις Στάφρων, η διαγραμμή στο σύνολο του έργου έχει κατασκευαστεί πλην ηχοπετασμάτων και ηλεκτροφωτισμού, που όπως ξέρετε είναι ίσονος προϋπολογιστικής αξίας. Άρα, πώς είναι δυνατόν να επιβληθούν διόδια σε αυτή τη ζώνη των 32 χιλιόμετρων, δεδομένου ότι έχουν επενδυθεί πόροι των Ελλήνων φορολογουμένων, των κριτικών εν προκειμένου, για αυτό το ζήτημα? Πώς γίνεται να καρποθεί ο παραχωρησιούχος? Και ξέρετε, είναι και το χωροταξικό σημείο τέτοιο. Σας είπα, στραγγαλίζει την πόλη του Ηρακλείου. Δεν μπορεί ο άλλος ένας πολίτης να κατέβει προς τον νότο. Και έτσι λοιπόν κλείνω και εστιάζω την προσοχή μου στο ερώτημα που είναι ένα το εξής σαφές. Δεν είναι σωστό. Θα επιβληθούν διόδια και ποιους θα αφορούν? Και το συγκεκριμένο ζήτημα, πότε θα παρουσιαστούν τα σημεία που εσείς προτίθεστε να τοποθετήσετε? Ελάτε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Μαμουλάκη, κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας σας είδα ότι ουσιαστικά υπήρχαν δύο πυλώνες στη σκέψη σας. Ο ένας πυλώνας είναι ότι υπάρχει μεγάλο funding gap και αν τα διόδια θα καταφέρουν να κλείσουν και αν φτάνουν τα διόδια για να κλείσουν αυτό το funding gap, και το δεύτερο είναι αν τελικά θα βάλουμε διόδια. Νομίζω ότι αυτές οι δύο σκέψεις συγκρούονται ως ένα βαθμό.
Το πού θα, χωρετηθούν τα διόδια είναι μια άλλη ιστορία που θα τη δούμε αργότερα. Δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ σας απάντησα σε ό,τι αφορά το αμυγός αστικό κομμάτι του Ηρακλείου, της πόλης του Ηρακλείου, ότι αυτό θα φροντίσουμε να απαλλαγεί. Το εξετάζουμε και το βλέπουμε. Αλλά όντως υπάρχει μεγάλο funding gap. Και γι' αυτό το ελληνικό δημόσιο το επιδοτεί το έργο. Θα υπάρχουν και σκιώδη διόδια που θα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Πέρα αυτό που θα πληρώνουν όλοι οι χρήστες, θα υπάρχουν και σκιώδη διόδια στον ΒΟΑΚ. Αυτό είναι γνωστό σε όλους. Όπως υπάρχουν και σε άλλες συμβάσεις παραχώρησης. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία σύμβαση παραχώρησης στη χώρα μας, αλλά και πουθενά στον κόσμο, που να μην έχει διόδια. Ή που να έχει διόδια επιλεκτικά. Αυτοί που είναι από την άνω ραχούλα πληρώνουν και αυτοί που είναι από την κάτω ραχούλα δεν πληρώνουν. Δεν γίνονται αυτά, κύριε Μαμουλάκη. Θα πληρώνουν όλοι οι κάτοικοι διόδια, όλοι οι επισκέπτες, γιατί η Κρήτη έχει ανάγκη πολύ αυτό το έργο. Διόδια θα μπουν αφού τελειώσει και κατασκευαστεί το έργο. Μιλάμε για ηλεκτρονικά διόδια, μιλάμε για αναλογική χρέωση, για χιλιομετρική χρέωση και αυτά τα διόδια θα είναι περήφανοι κριτικοί. Και περήφανοι, ξέρετε γιατί, γιατί το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το μοναδικό θέμα που δεν το έθεσε. Και προς τιμή του ο κύριος Αρναουτάκης και η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι δεν το έχει θέσει. Τώρα, εγώ θα περίμενα να ακούσω. Να σας μιλήσω και 8 λεπτά και διακόπτετε και τον Υπουργό. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας παρακαλώ. Εμείς φροντίζουμε όλο το έργο θα έχει ΜΠΕ. Είστε πολιτικός μηχανικός και το γνωρίζετε. Παντού θα κατασκευάσουμε όλο το κομμάτι. Θα είναι ενιοποιημένο το έργο. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Και θα συνεχίσουμε να τα λέμε κατά αυτόν τον τρόπο, κύριε Μαμουλάκη. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι παραδώσατε μια μολυβιά και θα σας παραδώσουμε ένα έργο μεγάλο, έτοιμο. Και στα εγγένεια θα έρθετε ως αντιπολίτευση για να το εγγενιάσουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, και εγώ ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.